επειδή ο Θεός είναι πάντοτε αγαθός και πλουσιόδωρος, έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία να κάνει το καλό και το κακό, δωρίζοντάς του τη γνώση για να γνωρίσει, καθώς μελετά τον κόσμο και όσα είναι μέσα σε αυτόν, εκείνον ο οποίος δημιούργησε τα πάντα για χάρη του ανθρώπου. Αγαθός και άφθονος, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, είναι ο Θεός και είναι έτσι πάντοτε ο Θεός. Και την εξουσία δέδωκε του ανθρώπου, του καλού και του κακού. Έδωσε στον άνθρωπο την εξουσία να κάνει το καλό και το κακό. Και αυτό είναι το αυτεξούσιο, η ελευθερία. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει είτε το καλό είτε το κακό. Όχι όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, να εκλέγει το καλό ή το κακό, αλλά να πράττει το καλό ή το κακό. Και αυτό είναι το αυτεξούσιο. Αυτή είναι η ελευθερία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Να μπορεί να κάνει αν θέλει το καλό και να μπορεί να κάνει αν θέλει και το κακό. Στη συνέχεια βέβαια, εάν πράττει το κακό, χάνει την ελευθερία του και γίνεται σκλάβος στον διάβολο, στον πονηρό και στα πάθη τα οποία αυτός υποκινεί, συντηρεί και τρέφει. Πράττοντας ο άνθρωπος το καλό, γνωρίζει τον Θεό, γίνεται αληθινά ελεύθερος, γιατί εκεί που είναι ο Θεός, εκεί υπάρχει και η αληθινή ελευθερία. Ούτω Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία, μας λέει ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17ο στίχο. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία και επίσης του έδωσε και τη γνώση. Γνώση είναι αυτό δωρισάμενος, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, ή να θεωρώ τον κόσμο και τα εναυτό, γνωρίσει τον ποιήσαντα τα πάντα για τον άνθρωπο. Του έδωσε έτσι τη δυνατότητα να γνωρίζει τον Θεόν, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα για χάρη του ανθρώπου. Πώς, θεωρώντας τον κόσμο, βλέποντας τη σοφία, τη δύναμη, το κάλος, τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, να ανάγεται εις τη σοφία, εις την πανσοφία, εις το υπέρτατο κάλος και εις την παντοδυναμία του Θεού. Να βλέπει και να θαυμάζει την πρόνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού, μελετώντας την κτήση και έτσι και ο ίδιος να επιλέγει να είναι με τον Θεό. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να πράττει και το κακό, να γίνεται φαύλος, να γίνεται άπιστος, να γίνεται ανώσιος. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Αντώνιος, σε εκείνον που είναι ασεβής, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς πλάστηκε αυτεξούσιος, να θέλει να εννοήσει και να μην εννοεί τον Θεό. Να θέλει να εννοήσει το αγαθό και να μην το εννοεί, να μην το σκέφτεται, να μην το εγκολπώνεται, να μην το αποδέχεται. Γιατί ακριβώς δεν θέλει. Το δε ανοσίω έξεστη θέλει και μην νοήν. Γιατί το είναι δυνατόν και να απιστεί και να δυστυχεί και να εννοεί τα αντίθετα της αληθείας. Έξεστη γάρ αυτού και απιστήν και ατυχήν και τα εναντία της αληθείας νοήν. Αυτός, λέγει και στη Σοφία Σιράχ, απ' αρχής, ο Θεός δηλαδή, εξ αρχής, δημιούργησε ελεύθερο τον άνθρωπο και τον άφησε στην ελευθέρα αυτού θέληση και διάθεση. Εξ αρχής επίησεν άνθρωπον και αφήκεν αυτόν εν χειρή διαβουλίου αυτού. Εάν θέλεις, θα τηρήσεις τις εντολές του και θα πράξεις όσα είναι ευδοκία πίστεως. Εάν θέλεις, συντηρήσεις εντολάς και πίστην ποιήσε ευδοκίας.
ενώπιόν σου, λέει στη Σοφία Σιράχ, έθεσε ο Θεός φωτιά και νερό. Όπου θέλεις μπορείς να απλώσεις ελεύθερα το χέρι σου. Ενώπιον των ανθρώπων υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και εκείνο το οποίο κανείς θα θελήσει και θα προτιμήσει, θα του δοθεί. Εάν πράξεις το αγαθό, θα σου δοθεί η αιώνια ζωή. Εάν πράξεις το κακό, θα σου δοθεί ο αιώνιος θάνατος. Εάν θέλεις λοιπόν, μπορείς να τηρήσεις εντολές και να γίνεις πιστός. Παρέθηκε εσύ πυρ και ίδωρ, ου εάν θέλεις εκτενείς τη χείρα σου. Έναντι ανθρώπων η ζωή και ο θάνατος. Και ο εάν ευδοκίσει, δοθήσεται αυτό. Βλέπουμε το μεγαλείο του ανθρώπου. Ελεύθερος πλάστηκε από τον Θεό ο άνθρωπος. Και γι' αυτό και είναι και υπεύθυνος. Λέει ο Ρωσόστομος, γι' αυτό σε έπλασε αυτεξούσε ο Θεός. Για να μην κατηγορείς κατόπιν τον Θεό ότι δήθεν σε εξανάγκασε. Εσύ όμως αγανακτής γι' αυτό που σε τίμησε. Άκουσα πολλούς να λένε, γιατί λοιπόν δεν με έκανε ο Θεός Κύριο της αρετής, ή άλλοι, το ακούμε πολλές φορές, λένε, αφού έτσι με έκανε ο Θεός να είμαι αμαρτωλός, να ρέπω προς την αμαρτία. Ο Θεός δεν μας έπλασε αμαρτωλούς. Εάν θέλουμε, μπορούμε να ζήσουμε θεάρεστα. Εάν θέλουμε, μπορούμε να υποταχθούμε στις άνομες ροπές που κληρονομούμε από τους προγόνους. Όχι ότι μας έπλασε έτσι ο Θεός, αλλά υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία που είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Ο άνθρωπος όμως μπορεί, εάν θέλει, να μην υποταχθεί σε αυτό το νόμο της αμαρτίας, με τη χάρη του Θεού, ζώντας σωστά μέσα στην Εκκλησία, και να παραμείνει αδέσμευτος και ελεύθερος από τα πάθη, και έτσι να προχωρήσει στην αληθινή ελευθερία, που είναι η ένωση με τον Θεό. Έξεστη η γάρα αυτό και απιστήν και ατυχήν και τα εναντία της αληθείας νοήν, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Μπορεί ο άνθρωπος και να γίνει άπιστος και να γίνει δυστυχισμένος και να εννοεί τα αντίθετα της αληθείας. Τόσο εκτεταμένη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Τόσο αυτήν έχει ο άνθρωπος εξουσία και του καλού και του κακού. Αληθινή ελευθερία, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, δεν υπάρχει άλλη ελευθερία από το να υποτάσσεται κανείς στο θέλημα του Θεού και να εμπιστεύεται στην πρόνοιά του. Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις ειδονές, αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια επάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός. Έστω και αν αυτά είναι πολύ λίγα, θα μας πει ο Μέγας Αντώνιος. Δυστυχώς οι άνθρωποι πολλές φορές με τη θέλησή τους σκλαβώνονται. Δεν αξιοποιούν το αυτεξούσιο, το οποίο είναι η ηθική δύναμη, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η οποία εκδηλώνεται ως βούληση να επιλέγει και να πράττει το αγαθό ή το πονηρό. Ηθική δε ελευθερία είναι να θέλεις και να πράττεις πάντοτε το αγαθό. Διότι το αγαθό περιέχεται έμφυτα στη θέληση ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ο Θεός έβαλε μέσα μας την επιθυμία για αληθινή ελευθερία. Αξιοποιώντας το αυτεξούσιο, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει αληθινά ελεύθερος. Πότε? Όταν υποταχθεί στον Θεό. Αυτός που ενεργεί ελεύθερα θέλει πάντοτε το αγαθό, θα μας πει ο Άγιος Νεκτάριος, και πράττει το αγαθό. Όταν ο άνθρωπος εργάζεται το αγαθό, εργάζεται ελεύθερα και σύμφωνα με τη θέληση του εσωτερικού ανθρώπου, και τότε είναι πραγματικά ελεύθερος. Όταν όμως εργάζεται το κακό, εργάζεται ανελεύθερα, γιατί έχει υποταχθεί στον νόμο της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν ελεύθερος είναι αυτός που κάνει το αγαθό, και δούλος αυτός που πράττει, που κάνει το κακό. Αληθινή ελευθερία είναι η κυριαρχία του φρονήματος του Πνεύματος.
θα μας πει ο Άγιος Νεκτάριος, που εργάζεται το αγαθό και ψεύτικη ελευθερία είναι η επικράτηση του σαρκικού φρονήματος, το οποίο εργάζεται στην πονηρία, στον κακό. Ο άνθρωπος πολλές φορές με τη θέλησή του σκλαβώνεται, δήθεν για να έχει ασφάλεια. Αλλά θα μας πει και ο μεγάλος μας αρχαίος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, άνθρωπος που θυσιάζει την ελευθερία του για να του παρέχουν ασφάλεια, δεν είναι άξιος ούτε της ελευθερίας, αλλά ούτε και της ασφάλειας. Αληθινά ελεύθερος, αληθινά ασφαλής, είναι αυτός ο οποίος πιστεύει στον Θεό, εμπιστεύεται την ύπαρξή του στον Θεό και πράττει το θέλημα του Θεού πάντοτε. Αυτό ο διάβολος το παρουσιάζει ως σκλαβιά, αλλά είναι ο δρόμος για την αληθινή ελευθερία. Γιατί όπου ο Θεός, όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί αληθινή ελευθερία. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.